γίνεται λίγο. Όχι, αλλά δεν σου φαίνεται περίεργο ότι υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις θα έκανε και πρωινό. Ενώ λοιπόν, η Ελίνα Παπίλα έχει μια. Πώς να το πω, μια άνεση, σου λέει είναι λάθη, χάλια είμαι, αλλά μπορεί να Σκοπελίτη συνεχίζει. Ναι, ναι, Σκοπελίτη. Λοιπόν, Μανώλη Σκοπελίτη, αγαπημένε, πρέπει να μιλάς με τους καλεσμένους, να υπάρχει μια συνοχή στο styling. Γιατί έρχεται η Μαρία υπερπαραγωγή βραδινό ντύσιμο και έρχεται η Παπίλα, λες και πήγαινε στον επιτάφιο. Συγγνώμη, γιατί την έβγαναν έτσι την Ελίνα. Ναι, κοπέλα, και γιατί τη βγάζουν και έτσι. Τα διαλέγει η γυναίκα. Έχει ένα στυλίστα, δεν ξέρω ποιο είναι ο στυλίστα τη Ελίνα. Μόνο τη Ελίνα σου έχει κάνει εντύπωση ο στυλίστα. Κοίταξε. Πολύ σοβαρό. Επειδή είναι μια νέα κοπέλα. Έτσι, ναι, τη μεγάλωνε αυτό το look. Και, τη βλέπω, λες και βλέπω μια θεία εδώ και βγαίνει στη, τι. Εσύ πώς τη βλέπεις, εσύ δηλαδή που έχεις άποψη επί των στυλιστικών και είσαι και μικρός κριτής. Εγώ έχω δει εγκλήματα αυτές τις μέρες, δηλαδή πραγματικά. Στυλιστικά εγκλήματα, πες μας ένα. Η Μελίνα Σλανίδου. Ναι, αλλά να έχω και φωτογραφίες. Τώρα μου περιγράφεις κάτι ραδιοφωνικά. Είναι τραγικό, δηλαδή είναι. Τον ηφικό αυτό. Είναι το ασπρό. Δεν το ανέβασες. Βρες τη φωτογραφία να το σχολιάσουμε.